Το λέμε τώρα, δεν Βεβαίως, ξέρω πώ αισθάνεστε, κύριε Δαβέτα. Καλώ ορίσατε και πάλι Ήμουν, στο Στρασβούργο. Ήμουν και θα, θα είμαι και Ωραία. Καλό αυτό. <laughs> Καλημέρα. Ε, ε, μου λέγατε ότι είπαμε να μιλήσουμε γενικότερα για το τι ακριβώ πώ βλέπει η ευρωπαϊκή κοινωνία όλα αυτά τα ελληνοτουρκικά. Γιατί έχουμε και μια εμπλοκή η οποία καμιά φορά δημιουργεί και θαυμασμό από την πλευρά μα. Για τον, τόπο, για τον τρόπο με τον οποίο αντιτίθεται στην Άγκυρα και στον Ερντογάν. Μου λέγατε όμως ότι θα θέλατε να σχολιάσετε λίγο την υπόθεση εδώ του Ερντογάν. Ναι, έρημα, γιατί ακριβώ ε, ακούγοντα αυτά τα γεγονότα, ανεξαρτήτω τώρα από τι ποινικέ ευθύνε και της, την επέμβαση τη δικαιοσύνη, mm -hmm. οφείλω να ενημερώσω τον κόσμο ότι αναπτύσσεται ένα τεράστιο κίνημα στη Γαλλία και στην Ευρώπη ε, του λεγόμενου περιβαντολογικού θαυμασμού. Τι σημαίνει αυτό ότι μέχρι τώρα ό,τι είχε σχέση με καταστροφές του περιβάλλοντος ε, μέναμε στο στάδιο της καταγγελίας. Ναι. Υπήρχαν μονίμως καταγγελίες ε, εναντίον της καταστροφής του περιβάλλοντος, εναντίον της ΑΒ πολιτικής και ούτω καθεξής. Ε, τώρα όμως λέμε περνάμε από το στάδιο της καταγγελίας στο στάδιο του θαυμασμού του οποίου τι σημαίνει, σημαίνει ότι πρέπει πια να προστατεύσουμε με μια σειρά από πρωτοβουλίε ε, πολιτών αυτό που πάει να καταστραφεί η φύση. Υπάρχει μια αντίληψη που θέλει να λέει ότι η φύση είναι μια επινόηση και ότι δεν είναι πραγματικότητα. Και ότι αυτή η ιδέα ότι η φύση, τα δέντρα και όλα αυτά, το οξυγόνο και όλα αυτά είναι παραμύθια της χαλιμά και ότι είναι λέει επινόηση. Ε, ότι όλα ε, είναι κατασκευέ. Είναι κατασκευές. matrix δηλαδή. Ναι, ότι όλα είναι κατασκευέ. Ε, αυτή, αυτή η αντίληψη ναι. κυριαρχεί αυτή τη στιγμή. Και τώρα υπάρχει μια αντιαντίληψη αυτή, η οποία έχει ξεσηκώσει τον κόσμο. Γι' αυτό και υπάρχουν και ε, δύο δύο τρία, τρία κόμματα οικολογικά στη Γαλλία. Δημιουργήθηκε και τρίτο κόμμα στη Μασσαλία, εθνικό κόμμα, το λεγόμενο ε, κόμμα Οικολογικό Μπλε, η Μπλε Οικολογία. Να. Η οποία θέλει ακόμη να είναι πιο δραστηρία, όπου οι πολίτε αναλαμβάνουν οι ίδιοι δράσει. Ε, Αναδασώσει και ούτω καθεξή, μην περιμένοντα να βγουν διάφορε δικαστικέ αποφάσει κτλ. Ναι. Με, με λίγα λόγια τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αντίδραση του κόσμου, η οποία είναι υπαρξιακή αντίδραση, θα έλεγα, απέναντι σε αυτή την αντίληψη, η οποία θέλει να πει ότι τα πάντα είναι επινόηση, κοινωνική επινόηση, άρα και η φύση είναι κοινωνική επινόηση, άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν καταστρέφεται τίποτα. Το να μπει φωτιά, φωτιά κάπου και να καταστραφεί, δεν τρέχει τίποτα, γιατί σχεδόν ήταν επινόηση αυτό το πράγμα. Θα μα τρελάνουν με λίγα αυτό λόγια. Αυτό ξε, ξεπερνά και τον κοινωνικό, την ιδέα του δαρβινισμού τέλο πάντων. Δεν ναι, ναι, το... μιλάμε, ναι. Δηλαδή μιλάμε, φτάνουμε πια για την, για την έννοια, αυτό είναι πολύ κοντά σε μια αντίληψη για να μην χάνουμε τον χρόνο μα, ναι. η οποία λέγεται transhumanism. Mm. Τι σημαίνει transhumanism, ότι τα πάντα είναι υπό την επίρρρεια του ανθρώπου και ότι ο άνθρωπο μπορεί να επέμβει στα πάντα. Ότι ακόμη και. δηλαδή, ό,τι έχει σχέση με τη φύση μπορεί να κυριαρχηθεί από τον άνθρωπο και να μεταβληθεί. Mm. Δηλαδή, το πρόσωπό μα, είμαστε κοντοί, μπορεί να γίνουμε ψηλοί. Είμαστε ψηλοί, μπορεί να γίνουμε κοντοί. Ε, επέμβαση λοιπόν ε, μηχανική στα πάντα, αλλαγή του προσώπου της τη ταυτότητα των πάντων. Διότι... Αυτό, αυτό ούτε ο Νίτσε δεν θα το έχει σκεφτεί. Ναι, είναι φοβερό. Ο Νίτσε μάλιστα θα το κατήγγειλε ναι. από μια άποψη, γιατί ο Νίτσε μπορεί να κατήγγειλε τα πάντα, αλλά είχε ένα μεγάλο σεβασμό σε διάφορα φυσικά γεγονότα. Αυτό το λέω για να μαθαίνει ο κόσμο ναι. ότι αυτό δεν είναι τυχαία, ότι υπάρχει μια ολόκληρη αντίληψη η οποία δίνει μια σύγκρουση. Υπάρχει μια σύγκρουση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη γύρω από το περιβάλλον. Ναι. Καλά κάνετε και μας τα λέτε γιατί δεν πρέπει να μένουμε εξεκοσμένοι στο μικρό κόσμο μας, να ναι. βλέπουμε τις αντιλήψεις. Κάντε μου ένα σχόλιο για το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπήρξε ένα κίνημα πρασίνων και τα λοιπά και η οικολογία δεν τελεσφόρησε πολιτικά, δεν παρέμεινε στην πολιτική φλιδερών. σκηνή. Ε, στην Ευρώπη βλέπουμε να καταγράφουν αξιόλογε δυνάμει. Φοβερά σκορ. Τρίτο έτσι. κόμμα στη Γαλλία, η πράσινη. Και στη Γερμανία επίση. Ε, λοιπόν, έτσι όπω πάνε, πάνε, θα γίνει η δεύτερη δύναμη. Ναι. Μπορεί κάποιος να έχει μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία πολιτικής θεώρησης Αλλά και πολιτικού ρεαλισμού συνάμα μέσα από πράσινα κόμματα Βεβαίως, άμα λάβουμε υπόψη μας ότι ε, ακριβώς Ή καμιά η... φορά λέμε ότι οι οικολόγοι είναι στον κόσμο Όχι, 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 όχι γι' αυτό εντάξει, είναι μόνο στην Ελλάδα Τους το λέμε. σέβονται όλοι αλλά Μόνο στην Ελλάδα το λέμε αυτό ναι. Όπου κυριαρχεί μια βυζαντινή αντίληψη Του δεξιού και αριστερού Είναι καθαρά βυζαντινή αντίληψη Πράσινη � ναι. Και δεν μπορούμε να δούμε το σύγχρονο τη σύγχρονη πραγματικότητα. Mm. Στην Ευρώπη λέμε ότι από εδώ και στο εξή θα προχωράμε στι πολιτικέ και κοινωνικέ αποφάσει λαμβάνοντα υπόψη στο ίδιο επίπεδο το περιβάλλον. Yeah. Διότι αυτό το οποίο έχει, συνέβη με τον κορονοιό, αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί και με το περιβάλλον αργότερα, θα είναι μια νέα τραγωδία, ότι αν δεν την προλάβουμε. Mm -hmm. Θα έχουμε τεράστια αρνητικά αποτελέσματα Άρα λοιπόν το περιβάλλον είναι σε ίση μοίρα Με την πολιτική και τις διάφορες αποφάσεις ναι, πολιτική. Εμείς προσπαθούμε να εντάξουμε Αυτό το χώρο της οικολογία Μέσα σε κόμματα Γι' αυτό ακριβώς δεν προχωράει Πρέπει να, να έχει μια αυτονομία το περιβάλλον Σε, ίση, σε ίσο επίπεδο Με την πολιτική ναι. και την οικονομία ναι. ε, Τώρα Για να έρθουμε στα, Εδώ πέρα στα ελληνοτουρκικά Γιατί επιμένει τόσο πολύ ο Μακρόν. Το κάνει για προσωπικούς λόγους, το κάνει επειδή έχει βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο ε, με όλα αυτά τα κινήματα των κίτρινων γυλαίκων κτλ. Είναι μια γεωπολιτική θεώρηση της Γαλλίας που βλέπει ανακατατάξεις της περιοχής στην περιοχή της Μεσογείου και της Ανατολικής Μεσογείου ιδιαίτερα που πλήττει τα συμφέροντά της. Είναι ένα συνδυασμό όλων αυτών που είπατε. Πρώτα απ' όλα σε επίπεδο εσωτερικής ε... Κατάστασης, ε, ο κορονοϊό βοήθησε πάρα πολύ τον Μακρόν, διότι mm. μπόρεσε και διαχειρίστηκε τα κύτταρα γυλαίκα και επίση η αντιδράση του κόσμου, ε, διότι λίγο πριν τον Κορνοϊό η αντίδραση του κόσμου ήταν στα όρια τη εξέγερση στη Γαλλία, mm. άρα μπόρεσε και τα, τα ελέγχει αυτή τη στιγμή. Και δεύτερον, είναι ευκαιρία για τον Μακρόν να μπορέσει να εκμεταλλευτεί αυτό το οποίο παίζεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία. Είναι, Έχουμε δύο Τουρκίε. Μια Τουρκία που είναι αυτή που είναι και μια Τουρκία την οποία χρησιμοποιούν οι άλλοι. Αυτή είναι η προσωπική μου ανάλυση ναι. και τη γράφω καθημερινά και σε ελληνικέ και σε γαλλικέ εφημερίδε. Σημαίνει. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι σε επίπεδο προσωπική επέμβαση Τουρκία έχουμε την εμφάνιση του νεοθοματισμού. Ο νεοθοματισμό δεν είναι απλά μια ιδέα εθνικιστική ή επικτατική, Είναι μια ολόκληρη γεωπολιτική αντίληψη και γεωπολιτισμική αντίληψη η οποία θέλει να δώσει στο, στην Τουρκία ένα τεράστιο ρόλο ε, στην περιοχή, όπου οι Δυτικοί έβλεπαν πάντοτε την Τουρκία γύρω από ένα διπλό βλέμμα. Απ' τη μία σαν ένα πρότυπο ε, δημοκρατίας, ισλαμικής, αυτό έχει γκρεμιστεί τώρα και παραμένει το δεύτερο στοιχείο των Δυτικών σαν ένα ανάχωμα για τη Ρωσία. Στα πλαίσια αυτά εκμεταλλεύεται την κατάσταση η Τουρκία και προσπαθεί, μέσα από την ε, νεοοθωμανική θεώρηση του αυτού τη, να μπορέσει να λύσει το εσωτερικό πρόβλημα που έχει ο Ερντογκάν και η οικονομία κτλ. Αλλά κυρίως, και αυτό πρέπει να το πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά, να λύσει οτιδήποτε αρρώστια αν θέλουμε πρόβλημα τουρκικό να το θεραπεύσει μέσω μιας εξωτερικής επεκτατικότητας και είναι αληθινό το πρόβλημα yeah. δηλαδή εάν του παρουσιαστεί ευκαιρία του Ερτογκάν να πάρει νησί δεν έχει κανένα πρόβλημα να πάρει νησί να πάρει γη δηλαδή εδώ λοιπόν αυτό συνδυάζεται με τη λεγόμενη ε, κατάσταση που βρίσκεται στο υπέδαφος της Μεσογείου η Μεσόγειος έχει πλούσιο υπέδαφος, όχι μόνο σε πετρέλαιο αλλά και σε αέριο. Ξέρουμε ότι γίνεται μια διεθνής μάχη και εκεί λοιπόν προσπαθούν τώρα να μοιράσουν τη Μεσόγειο, να τη μοιράσουν τη Μεσόγειο, να υπάρξει δηλαδή μια κοινοκτημοσύνη του υπέδαφους ε, και αυτό το πράγμα δεν θέλει να το αφήσει ο Μακρόν, να πάει να γίνει ανεκμετάλλευτο, διότι η Γαλλία έχει μια ε, θέση εναντίον της Τουρκίας, υπέρ του εαυτού τη προφανώ, αλλά εναντίον τη Τουρκία, όχι τώρα, αλλά εδώ και πολλά χρόνια, όταν αρνείται να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει λοιπόν να εκμεταλλευτεί την απόσυρση τη Αμερική, η οποία η Αμερική πάει στην Νοτιοανατολική Ασία, διότι παίζει καθαρά ένα, ένα τέννη διμέτωπο σκληρό αγώνα πυγμαχία με την Κίνα. Οπότε δεν θέλει να αφήσει κανένα άλλο αφεντικό η Γαλλία. Θέλει να εκμεταλλευτεί την απουσία, την αποχώρηση τη Ιταλία στη Λιβύη, και σε όλη αυτή την Ανατολική Μεσόγειο και να γίνει το αφεντικό. Εκεί τα συμφέροντά της με τη Γερμανία έχουν μια ελαφρά σύγκρουση διότι η Μέρκελ θέλει να παραμένει το αφεντικό. Απ' την άλλη η Μέρκελ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει άσχημη γλώσσα στον Ερτογκάν καθότι υπάρχουν 4,5 εκατομμύρια ε, Τούρκοι να. και συμφέροντα μέσα στη Γερμανία. Οπότε από και, από τη μία. Και ένα, και ένα άλλο τη Αβαντά, κατάλληλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν έχει στρατιωτική ισχύ. Ναι, αλλά απ' την άλλη θέλει, γκρινιάζει στον Ερντογκάν ε, με τι κινήσει τη, αλλά ναι. με τα λόγια δεν γκρινιάζει. Άρα αναρωτιόμαστε μήπω η Μέρκελ σε ένα βαθμό αφήνει και τον, 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 Μαρκρο, τον Μακρόν να παίξει κάποιον ρόλο τον οποίον η ίδια. Φοδιά, ναι. ναι, η οποία α πούμε δεν μπορεί να παίξει το ρόλο του, του Οι κακού. τώρα δεν φοβούνται ιστορικά. Εντάξει, μπορεί να λέμε διάφορε θεωρήσει και θεωρίε κτλ. αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι η Τουρκία στα πλαίσια αυ αυτού του ιδεώδου του νεοοθωμανισμού, όπω μα το περιγράψετε, έχει βγει από τα σύνορά τη. Έχει εμπλακεί σε Συρία, Λιβύ, στρατιωτικά στη Συρία, στη Λιβύη, ε, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο Στα το, σύνορα το, με το Ιράν, με το, τους το, Κούρδους Το Ιράν ακριβώς έχει φέρει και δεν είναι τυχαίο ούτε αμελητέ ούτε για μας αλλά ούτε και για την Ευρώπη Έχει, έχει αποκτήσει στρατιωτική παρουσία στην Αλβανία δηλαδή στην Αδριατική στο υπογάστριο τη Ιταλία και τη Ευρώπη. Πολύ σωστή ερώτηση. Αυτό είναι τυχαίο. Όχι, καθόλου τυχαίο. Είναι μια ολόκληρη στρατηγική. Αν δεν, δεν είναι... είχαμε κάνει τη συμφωνία με την Βόρεια Μακεδονία, θα έχει στρατιωτικέ ναι. βάσει και έχει. Δεν τι έχει βγει προ το παρόν. Της Τερθωρακισμένα. Τουρκ... Ναι, δεν, δεν, δεν τι έχει βγει προ το παρόν τη Τουρκία σε Λιβύη, Συρία κτλ. Αλλά είναι παρούσα. Όπω πολύ σωστά λέτε. Τώρα, εδώ πέρα υπάρχε, υπήρχε ένα άρθρο του περιοδικού Πουάν. Να. Του γαλλικού το που είναι Δηλαδή, εγκυρότερο. πόσα χρόνια έχουν περάσει από την πολιορκία τη Βιέννη, ε, Αυτό θέλω να πω. πω. Ιστορικά, όχι πολλά. Ναι, ναι υπάρχει, υπάρχει, υπήρχε λοιπόν, υπάρχει αυτό το, το άρθρο του αποβητικού, το ξόφυλλο, το οποίο μπορεί να το δει οποιοδήποτε να το αναζητήσει. Ναι. Το οποίο έχει τεράστιο ξόφυλλο, βγαίνουν στα γαλλικά περίπτερα και βλέπει η Τουρκία πρώτον πιλό τη Ευρώπη. Κάτι το οποίο τι σημαίνει. Ότι οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται ότι η πολιτική τη απέναντι στο λεγόμενο δημοκρατικό Ισλαμικό μοντέλο τη Τουρκία δεν προχωρεί, διότι η Τουρκία δεν μπαίνει σε αυτή τη λογική αυτού του λεγόμενου δημοκρατικού μοντέλου. Είναι περισσότερο μια δημοκρατική δικτατορία και αυτό ξυπνάει σιγά-σιγά την Ευρώπη και δημιουργείται ένα λεγόμενο. μια αντιτουρκική συσπήρωση. Τώρα ξεκινάει με πρωταγωνιστή τη Γαλλία. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι εάν η Τουρκία δεν μπορέσει να ελέγξει τη συμπεριφορά της ε, και δεν ακούσει την τη, τη κοινή λογική που υπάρχει θα αναγκαστεί να έρθει σε, σε σύγκρουση συγκυριολεκτικά στρατιωτική με την, για λόγους συμφερόντων με την Ευρώπη. Σε αυτή την περίπτωση κανείς υ, δεν αποκλείει... Υπήρξε η πρώτη σύγκρουση, έτσι, ναι, με τον βομβαρδισμό ναι, των γαλλικών ναι, 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 θέσεων ναι, στη Λιβύη. Στη Λιβύη. Αυτό ήταν προειδοποίηση των Γάλλων. Οι Γάλλοι επουδενή θα επιτρέψουν στην Τουρκία να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Mm. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κόντρα σε όλου. Ξυπνάει το εθνικό στοιχείο των Γάλλων, το οποίο είναι πολύ ανεπτυγμένο από την εποχή του Ντεγκόλ και, και μέχρι σήμερα. Που σημαίνει ότι όταν κατεβάζουν στόλο, ο στόλο αυτό δεν είναι διακοσμητικό. Ανά πάση στιγμή, κάποιο υπερβολικό λάθο ή υπέρβαση του Τούρκων μπορεί να έχει στρατιωτική απάντηση. Μην εκπλαγούμε λοιπόν, εάν αυτό το πράγμα πάρει ανεξέλεγκτε διακτάσει, να έχουμε δημιουργία νέου ανατολικού ζητήματο. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι η επιθετική Τουρκία με τα προβλήματα που έχει κινδυνεύει όχι μόνο να μην κερδίσει κάτι σαν μελλοντικό αποτέλεσμα, αλλά να χάσει και έδαφο λόγω Κούρδων. Αυτό λοιπόν πρέπει εμεί να το εκμεταλλευτούμε έγκαιρα και να παίξουμε με συμμάχου χέρι-χέρι ειδικά τους Γάλλους, αλλά και να αυξήσουμε τις συμμαχίες μας στην Ευρώπη. Ναι. Βλέπουμε τους Γάλλους να έχουν παρουσία και στην Κύπρο, κάνουν στρατιωτική συμφωνία. Βεβαίως. Να μην ξεχνάμε ότι η Κύπρο ήταν ένα αποκλειστικό ε, μέρος παιχνιδιού των Εγγλέζων και παραμένει. Οι βάσεις που έχουν είναι τεράστιες εκτάσεις του νησιού. Τεράστιες εκτάσεις, μεγάλες εκτάσεις, εκτάσεις. Εκτάσεις, ναι. εκτάσεις, ανοιχτές και όλες, γιατί ναι, ναι. εξαιτίας... Του, ε, του εύρους τους ε, και είναι η πρώτη φορά που μπαίνει μια τρίτη δύναμη πέραν των, εντάξει, και των Αμερικανών και τα λοιπά ναι, μέσα. Την, έβαλ, την έβαλαν τη Γαλλία και η Ελλάδα και η Κύπρος ναι. και καλά κάνανε η Γαλλία είναι ο, ο σύμμαχο μα αυτή τη στιγμή, ναι. τα συμφέροντά τη ταυτίζονται, γιατί εγώ δεν πιστεύω σε συναισθηματικέ εξάρσει. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω σε συμφέροντα. Τα συμφέροντα τη Γαλλία ταυτίζονται με τα συμφέροντα τη Ελλάδο και λόγω οικονομικών καταστάσεων αλλά λόγω και λόγω ευρωπαϊκού πολιτισμού. Πάντως και το βαθύ κράτο τη Αμερική, η γραφειοκρατία επίση είναι αντίθετη με τον Ερντογάν και Βραίως. το έχουμε δει παρά τι στενέ οικογενειακέ επιχειρηματικέ σχέσει που έχει η οικογένεια Τραμπ με την οικογένεια Ερντογάν. Έχουμε δει ε, α, από το Πεντάγωνο και τον Υπουργό Εξωτερικών των ε, ΗΠΑ και τον το το Πρέσβη εδώ στην Ελλάδα κτλ., που πάντοτε λένε με ξεκάθαρο τρόπο περί ελληνική και τα Ναι, γιατί ο Ερτογκάν, η πολιτική του Ερτογκάν, έχει ξεφύγει. Στα πλαίσια του Νεοοθωμανισμού, είναι υποχρεωμένο να στηρίξει κάθε τι το οποίο έχει να κάνει με το, ναι. με το Ισλάμ. Με αποτέλεσμα ε, να πάρει θέσει όπως α πούμε, λέει: Μετά την Αγία Σοφία θα υπάρξει ε, κυριαρχία επί του ε, τέμενους Άλλαξα. Ναι. Τι άλλαξα, τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν δηλαδή, θα πάει στο Ισραήλ και θα, θα καταλάβει, θα ιτηθεί από την ίδια μέρα που δεν θα προλάβει ναι. ούτε καν να φτάσει. Άρα, λοιπόν, εδώ βλέπουμε μια ρητορική mm -hmm. η οποία μπορεί να μην την πιστεύει και ο ίδιο ο αλλά είναι μια γεωπολιτισμική ρητορική η οποία είναι επικίνδυνη απέναντι στο λεγόμενο mm -hmm. ευρωπαϊκό ή αν θέλουμε δυτικό ή ανθρωπιστικό Πιο, πιο απλά ανθρωπιστικό πολιτισμό ναι. άρα λοιπόν εδώ πέρα έχει απέναντί του και στρατιωτικά και πολιτισμικά τις χώρες οι οποίες κινούν το λεγόμενο ε, ευρωπαϊκό πολιτισμό. Έχουμε συνηθίσει να λέμε και πάνω σε αυτό το δόγμα στηρίζεται πάνω από τα κόμματα διακομματικά η ελληνική εξωτερική πολιτική εδώ και πάρα πολλέ δεκαετίε. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εμεί δεν θέλουμε να εξωθήσουμε τα πράγματα στη, στα άκρα, δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε στρατιωτικό επίπεδο ή οποιαδήποτε εμπλοκή θα έχει εμά χαμένου. Έχουμε να χάσουμε και όχι να Λάθος κερδίσουμε. Λάθο αντίληψη Φαίνεται όμως ότι η δυναμική των όπλων, δεν ξέρω, ίσως το φέρνει στο τραπέζι και ο ίδιος ο Ερντογάν, υπάρχει. Δεν, δεν έχουμε... Υπάρχει αλλά είναι λάθος αντίληψη με την έννοια, θα, θα, ήταν λάθος αν είμαστε τελείω μόνοι, με την έννοια ότι τότε παίρνουμε ένα τεράστιο ρίσκο και ο Ερντογάν παίζει μαζικά εναντίον της Ελλάδος διότι δεν έχει άλλες διεξόδους και εμείς μέσα από αυτό το μαζικό, τη μαζική απάντηση κινδυνεύουμε να χάσουμε να. κάποια εδάφη από εδώ και από εκεί. Αλλά εδώ πέρα ο Αρτογκάν πουλάει τρέλα ανατολίτικο παζάρι. Θα πρέπει λοιπόν στην τρέλα αυτή να απαντάμε κι εμεί με τρέλα, ενεργοποιώντα όμω το στρατό μα. Η στάση του στρατού μα και βέβαια τη κυβέρνηση, οφείλουμε να το πούμε, στα δύο γεγονότα και στον Εύρο και στο Καστελόριζο ήταν θετική διότι είπε ένα τεράστιο όχι στον Ερτογκάν και στην λογική την επεκτατική που έχει. Αυτή η λογική σε συνδυασμό με μια διπλωματική, ένα διπλωματικό οργασμό σε διεθνέ επίπεδο όπου να γίνουν κατανοητέ οι θέσει μα, οι οποίε είναι και θέσει ευρωπαϊκέ, ξαναλέω, δεν απειλείται η Ελλάδα, απειλείται η Ευρώπη μέσω τη Ελλάδο. Αυτό το πράγμα σε συνδυασμό με μια στρατιωτική ισορροπία όσο μπορεί εκ μέρου μα, μπορεί να είναι κάτι το πολύ θετικό ναι. το οποίο θα λάβει εκ των πραγμάτων θέση ο Ερντογκάν θέλει δεν θέλει όταν βρεθεί ναι. προ τεταλισμένο γεγονότο. Και ίσω επειδή έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι είμαστε το νότιο ανατολικότερο άκρο τη Ευρώπη, δεν είμαστε εμεί. Είναι η Κύπρο. Βεβαίω. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει αντιληφθεί. Και δεν ξέρω και αυτό είναι το κέριο ερώτημα που θέλω να, μας, να σα κάνω και να μα μεταφέρετε. Αν ο Ευρωπαίος πολίτης, ο πολίτης της Γαλλίας ενδιαφέρεται για όλα αυτά. Ναι, ενδιαφέρεται πια. Ενδιαφέρεται πια και ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την Κύπρο. Αυτό που είπατε ήταν πολύ σωστό το ερώτημα. Για πρώτη φορά διαβάζω εφημερίδε γαλλικέ να μιλούν για, την, για το θέμα τη Κύπρου, σαν να είναι μέρος πια το ευρωπαϊκό το οποίο απειλείται και από την Τουρκία και μάλιστα είναι απαράδεκτο το στάτους του, του χωρισμού του νησιού στην Κύπρο. Βλέπω άρθρα ε, σημαντικά σε μεγάλες εφημερίδες, βλέπω πολιτικούς να μιλούν για την Κύπρο, κάτι το οποίο είναι υπέρ μας διότι αυτό το οποίο εμείς πολύ σωστά θέσατε σε ερώτημα και το οποίο φωνάζουμε εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι η Κύπρος δεν είναι ένα μικρό νησάκι μόνο του τουξοκομμένο, είναι ευρωπαϊκό έδαφος αρχίζει να λαμβάνει σάρκα και οστά στην αντίληψη των Ευρωπαίων. Αυτό είναι πολύ καλό, διότι αν χρειαστεί μπορούν να στηρίξουν και το κυπριακό ζήτημα, δηλαδή μια επέμβαση των Τούρκων εκεί, θα μπορέσει να κινητοποιήσει άμεσα το στρατιωτικό μηχανισμό. Εξού και η Γαλλία στέλνει πλοία σε όλη αυτή την περιοχή στην οποία περιλαμβάνεται και οι κυπριακές, αν θέλετε, θαλάσσιες εκτάσεις. Ναι. Ε, έχω την εντύπωση ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο βέβαια έρχεται να μας αναταράξει και σε δύσκολες εποχές κορονοϊού κτλ. Αλλά να μας δείξει ότι τελικά ο εφησυχασμός που υπήρχε τις περασμένες δεκαετίες ότι είμαστε η Ευρώπη, έχουμε περάσει δύο μεγάλους πολέμους, είναι όλα ήσυχα και καλά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν ισχύει και δεν ισχύει διότι ε, αυτός ο εφησυχασμός δημιούργησε ας πούμε τα προβλήματα στην εσωτερική τρομοκρατία αν δεν υπήρχε αυτός ο φυσικασμός δεν θα μπορούσε να βρει έδαφος η τρομοκρατία και να χτυπήσει τόσους αθώους πολίτες διότι τότε το, το, το κράτο ήταν λίγο ήρεμο και έλεγε τώρα πάμε να καταργήσουμε τα σύνορα, πάμε να καταργήσουμε τα πάντα. Ναι. Ε, αυτό το εκμεταλλεύτηκαν οι δυνάμεις του κακού σε εισαγωγικά, δεν μιλάω σε τον Τραμπ, μην παραξηγηθώ, ναι. αλλά οι δυνάμεις αυτές που δεν θέλουν τη δημοκρατία και την ειρήνη, και χτύπησαν ανελαίτα και την πλήρωσαν. Ναι. Ο κοσμάκη δεν την πλήρωσαν οι Άρχε. Ναι, ο ο, ο αντίλογο είναι ότι η ειρήνη υπήρχε στην Ευρώπη και όχι στι δικέ του χώρε με παρέμβαση και τη Ευρώπη γενικότερα αυτό, του δυτικού αυτό, κόσμου. Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό και οι επεμβάσει οι οποίε γίνανε στη Μέση Ανατολή εδώ, έριξαν λάδι στη φωτιά κτλ. κτλ. Αυτό όμω. Πήρε ένα μάθημα ο ναι, δυτικό ναι, ναι, κόσμο, ειδικά η Αμερική. Βέβαια, το πήρε. Η απόσυρση που έχει κηρύξει είναι ένα μάθημα με την έννοια ότι βλέπουν ότι δεν μπορούν να εξάγουν το δικό τους δημοκρατικό σύστημα σε χώρες οι οποίες δεν έχουν ας το πούμε δημοκρατική παράδοση ναι. έχουν μια άλλου είδους ε, πολιτική και πολιτική παράδοση Πήγαμε και αποκεφαλίσαμε εντό αγωγικών πολλέ φορέ και εκτό, του φυλάρχου τη περιοχή στη Βόρεια Αφρική και την το σύμπαν στον αέρα. Αυτό ισχύει. Διότι είδαμε ότι χτυπήσαμε τον Σεντάμ Χουσέιν, για παράδειγμα, ε, με, τον με, ναι, με, με προσχήματα τα οποία ήταν ε, άδικα. Το ότι ήταν δικτάτορε το ξέραμε ναι. εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι. Ότι... όπλα ε, ε, δεν είχε, για παράδειγμα. Όχι, βέβαια, καθώς, καθόλου. Ήταν ψέματα όλα ναι. αυτά. Με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί όμω το Ισλαμιστικό κίνημα. Οι τζιχαντιστέ, οι οποίοι κεροφυλακτούν. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή ε, πρέπει να υπάρξει μια, ένα λεγόμενος, ας πούμε, ε, μια ανθρωπιστική επανάσταση μέσα στο Ισλάμ. Για να μην μπορούν οι τζιχαντιστές να έχουν το πάνω χέρι και να μπορέσει να υπάρξει ναι. ειρήνη θρησκευτική μεταξύ των τριών μεγάλων θρησκειών μονοθεστικών θρησκειών έτσι ώστε να μπορεί μέσα από αυτή την ειρήνη να απολαμβάνει τα αγαθά της, της ζωής, της κοινωνίας και του Θεού, να το πω έτσι, ε, Άκουγα άνθρωποι. κύριε Δαβέτα το ρεπορτάζ μετά τη μεγάλη έκρηξη κάτω στο Λίβανο που θα δούμε τελικά, θα δείξει ιστορία αν ήταν ατύχημα ή όχι πάρα πολλού απλού ανθρώπου. Μεγάλα ερωτηματικά εκεί. Ναι, πάρα πο... Μην ξεχνάμε ότι είχαμε μια αντίστοιχη έκρηξη στην Κύπρο εδώ και μερικά χρόνια, έτσι που άλλαξε και τι ισορροπίε. Μεγάλα ερωτηματικά. Λοιπόν, ε, άκουγα λοιπόν απλού ανθρώπους που λέγανε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει αυτή η κατάσταση, έχουμε βαρεθεί. Δεν, θα, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μεταξύ μας, χριστιανοί, μουσουλμάνοι κτλ. Έχουμε βαρεθεί τον εμφύλιο όλα αυτά τα χρόνια. Ε, 15 χρόνια εμφυλίου πολέμου, 11 φορές έχει καταστραφεί αυτή η πόλη, 11 φορές τη φτιάξαν, τώρα ανατινάχτηκε στον αέρα το, το λεγόμενο Παρίσι της Ανατολής, τι τόσο όμορφο ήτανε ναι, πριν από το παρήφυρη, το 30, το παρήφυρη, το παρήφυρη, 30 χρόνια σαντολής, περίπου ναι, ναι. 40 ε, και ο κόσμος πλέον επειδή όλοι έχουν πρόσβαση λίγοι λιγότεροι περισσότεροι στο διαδίκτυο και όλοι πλέον βλέπουνε όχι μόνο αυτό που λέγαμε παλιά δυτικό πολιτισμός καμπόκιες ταινίες κτλ τα αλλά την ελευθεριότητα του δυτικού κόσμου και όλοι έχουν σαγηνευτεί εντό ή εκτό εισαγωγικών και πλέον έχω την εντύπωση ότι είναι έτοιμα τα πράγματα να αντιδράσουν σε τέτοιε καταστάσει. Το, το, λίγο. θέμα, το θέμα είναι το εξή: Ότι οι πολίτε αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα τη θρησκευτική διαμάχη δεν οδηγεί πουθενά. Ενώ το, το νόημα τη αγάπη είναι αυτό το οποίο κινούσε όλε τι θρησκείε και ειδικά τι μονοδιαστικές θρησκείε, ε, δεν έχει γίνει εσωτερική δουλειά, δηλαδή αυτή η δουλειά που έγινε με τον χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό έγινε μια σοβαρή δουλειά εσωτερική. Οι δύο αυτέ θρησκείε μπόρεσαν και έψαξαν και ξαναερμήνευσαν τα, τα κείμενά του και δημιούργησαν πάρα πολλά θετικά αποτελέσματα. Ναι. Ο σύγχρονο ιουδαϊσμός και ο σύγχρονο Χριστιανισμό, όπω εξελίσσεται, οδηγούνται σε μία, αν θέλουμε, πλατιά κοινωνική αντίληψη τη ζωή. Αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει ακόμη στο Ισλάμ. Με αποτέλεσμα, οι διάφοροι, αν θέλουμε, να εκμεταλλεύονται τον κόσμο, την ανάγκη για πίστη του κόσμου για πολιτικά ωφέλη. Άρα λοιπόν χρειάζεται και από τη μεριά του Ισλάμ μία αλλαγή διότι και εκεί πρέπει να υπάρξει αυτή η εσωτερική, αν θέλουμε, φιλοσοφική ανακατάταξη αντιμετώπιση των κειμένων, έτσι ώστε να μπορούμε επιτέλους να ζούμε με απο, πώς να πιστεύει ο καθένας αυτό που πιστεύει, ναι. να παραμένει η θρησκεία μια εσωτερική υπόθεση, προσωπική, και να μην εμπλέκεται στα πολιτικά. πολιτικά. Δεν μπορεί Φέβαια. η θρησκεία να καθορίζει την πολιτική. Λέ. Υπάρχουν κανόνες δικαίου, υπάρχουν ε, 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 κοινοβούλια, υπάρχουν πολίτες που ψηφίζουν. Αυτό το πράγμα. Όταν αυτό το πράγμα λυθεί, τότε θα μπορέσουμε να λύσουμε και όλα αυτά τα τερατουργήματα τα οποία γίνονται στο όνομα τη θρησκεία. Στο κάτω-κάτω, αν αποτύχει το πολιτικό σύστημα, θα πα να το καταψηφίσει. Δεν θα αλλάξει, θα αλλάξει. Έτσι θα έχει τη δυνατότητα. Δεν μπορεί να, την να, του να... Έτσι, Δεν μπορεί να πα να ζητήσει τα ρέστα από τον άμφωνα. Είτε αυτό είναι χριστιανικό, είτε μουσουλμανικό, είτε οτιδήποτε άλλο. Ναι, ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι η θρησκεία έτσι όπω χρησιμοποιείται σήμερα είναι μια μορφή θεολογικού απόλυτου το οποίο ουσιαστικά ταυτίζεται mm. μέσα από τη λεγόμενη δικτατορία. Είναι μια μορφή δικτατορία. Ολοκληρωτισμού. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει και ξαναλέω πρέπει να γίνει δουλειά στο Ισλάμ να μπορέσει να ανανεωθεί το Ισλάμ να. Όσο και αν φαίνεται δύσκολο, είναι αναγκαίο. Ε, τώρα που λέγαμε για το Λίβανο, ο Μακρόν πήγε τη δεύτερη μέρα. Ναι, τον είδα. Και, και μάλιστα σαν ήρωα. Τον υποδέχτηκα αγρι... σαν ήρωα. Ακριβώ. Αλλάξτε τα όλα του φωνάζοντα. Ε, έχω την εντύπωση ότι πήγε προκειμένου να αποκτήσει μία. Ναι, είναι κινήσει θετικέ αυτέ τη Γαλλία. Ναι. Διότι η Γαλλία θέλει να ξανααποκτήσει. Μα τώρα αυτή μια ζωή θα σκέφτονται ότι στη δύσκολη στιγμή μα ο Μακρόν, η Γαλλία ήρθε μα έτσι είναι. να μα Παλιότερα, μέσα από την Αλγερινή Επανάσταση, ξεσηκώθηκαν εναντίον των Γάλλων και οι Γάλλοι χάσανε πάρα πολλά από την πολιτική του στη Μέση Ανατολή. Όπω και πάρα πολλά από την αφρικανική πολιτική του. Αυτή την αφρικανική πολιτική, την, αυτή την λεγόμενη γαλλική πολιτική, την οποία κατηγορούσαν κάποτε για νεοπικιακή, αλλά δεν είναι πια νεοπικιακή έτσι όπω είναι τώρα αρχίζει να την ενεργοποιεί ο Μακρόν. Παρεμβάζει στην Αφρική, αλλά με ένα άλλο τρόπο. Όχι με στρατό για να μπορέσει να μάθει μέσω του στρατού τη δημοκρατία στους πολίτες. Να. Αλλά μέσα από οικολογικές, πολιτιστικές ή πολιτικές παρεμβάσεις. Και επίσης έχει αλλάξει κάτι άλλο στη Γαλλία. Τα χρήματα δεν τα δίνει πια στους διεφθαρμένους ηγέτες. Έχει αλλάξει τελείως η πολιτική. Να. Τα χρήματα πάνε ως εξή. <κυκ> Τι θέλετε, Έχετε ανάγκη από υποδομέ. Οκ, okay, τι αναλαμβάνουμε εμεί. Χρήματα δεν πάρετε. Διότι το παλιό σύστημα έλεγε: Πάρτε τα χρήματα εσεί οι αρχηγοί των κρατών ναι. Αφρική ή Αραβικών κρατών. Εντάξει, ήταν ένα αθούνα και λαβίν. Μην ξεχνάμε ναι, τι ναι. χρηματοδοτήσει ναι. των προεκλογικών αγώνων να ναι. στη Γαλλία από τον Καντάφη. Προφανώ. Γι' αυτό λέω. Αφού σου έδινε χρήματα, σου έπαιστρε χρήματα. Ναι. Αυτό λοιπόν το σύστημα αυτή τη στιγμή άλλαξε. Τώρα αναλαμβάνουμε υποδομέ. Και εφόσον αναλαμβάνουμε υποδομέ, τι σημαίνει? σημαίνει ότι θέλετε δρόμου. Οκ, okay, τι αναλαμβάνουμε εμεί δωρεάν η Γαλλία. Δεν θα πάρτε λεφτά, θα τα λάβουμε εμεί. Λοιπόν, με την ευχή ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα χρειαστεί όλα αυτά τα πράγματα στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο να τα συζητάμε για πολύ ακόμα. Α ελπίσουμε ότι θα βρούμε μια κάποια θα λύση. Θα βρεθεί κάποια λύση, Ναι. Να σας Έστω και σταδιακά. Να σα ευχαριστήσω για την παρουσία σα και πάλι εδώ στο στούντιο. Είναι χαρά μα όταν μιλάμε μαζί σα. Ευχαριστώ πολύ, το ίδιο και εμένα. Να τελειώσουμε μια μόνο γρήγορη φράση. Ναι. Αυτό το οποίο θα ήθελα να δω επιτέλου στην Κέρκυρα, θα ήθελα να δω μία ενεργοποίηση, ένα ξύπνημα του πολιτισμού. Η Κέρκυρα πρέπει να εκμεταλλευτεί την κατάστασή της, την γεωγραφική και την ιστορική και να δούμε επιτέλους όχι μικροπολιτιστικές ενέσεις αλλά μια γενικότερη αλλαγή στον πολιτισμό όπου η Κέρκυρα θα βρει τη θέση της να γίνει πραγματικό πέρασμα προς την Ευρώπη. Δεν το έχω δει ακόμη, το αναμένω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και εσά κυρίε και κύριοι. Συνεχίζεται η ενημέρωσή σα με την δύο εκπομπή με τον Γιάννη τον Ανδριώτη. Στι 11 θα είμαστε και πάλι μαζί για το σύντομο Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων. Μία και μισή το κεντρικό Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων του Στάθμου μα. Να έχετε μία πολύ όμορφη ημέρα και μία ακόμη καλύτερη εβδομάδα.